μαζεμένοι και οι τρεις δημάρχοι, διότι φέραν ένα τέιστιν άφακτο το οποίο δεν μπορούν να συντηρήσουν. Και δεν μπορούν να του παρέχουν τίποτα από όλα αυτά που υποσχεθήκανε όταν αποφάσισαν να το φέρουν εδώ και να μην το πάνε στο Μεσολόγιο. Γιατί στο Μεσολόγιο υπήρχαν εγκαταστάσεις. Αλλά αποφασίσατε να το φέρετε στην άφακτο με ψεύτικες δεσμεύσεις. Είτε αυτό ήταν ο κύριος Νταουσάνης, είτε αυτό ήταν ο κύριος Μπουρουλές, είτε αυτό ήταν ο κύριος Παπανάσης. Αυτά τα χρήματα που θα μπορούσατε να παρέχετε για να γίνουν οι εγκαταστάσεις που τα βάλατε για άλλα πράγματα στο Δήμο. Είτε για μελέτες ήταν αυτό, είτε να χρεώσετε εκατομμύρια από το Δήμο. Να μην μπορεί να φτιάξει εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές είναι στη χειρότερη κατάσταση. Και οι οικογένειές τους και οι φοιτητές. Δεν έχουν ούτε εσύ. Ούτε εστία να μείνουνε, ούτε λέσχη να φάνε. Και ακούμε για συσίτια που λέει ο Μητροπολίτης. Οι φοιτητές δεν έχουν να φάνε αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχουν εγκαταστάσεις, δεν έχουν τίποτα να τους παρέχει ο Δήμος. Δύο στάσεις ζητάγαμε εδώ και 8 χρόνια και ένα χρόνο τώρα με τον κύριο Μπουλέ και τώρα μπήκανε. Τόσο μας υπολογίζει ο Δήμος τους φοιτητές. Τόσο τους θέλει εδώ πέρα. Που δεν κάνει τίποτα. Οι στάσεις ήταν κάποια χρόνια. Ο ένας πέταγε από εδώ και από εκεί για το γνωστό και το παρογνωστού. Δεν μας ενδιαφέρουν οι γνωστοί σας. Οι γνωστοί σας μας φέρουν σε αυτήν την κατάσταση. Ακόμα και τώρα που μιλάς, σου γυρισμένη την πλάτη, οπότε τι θα λέω.